Μέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην πατρίδα. Τι κάνατε, πρόεδρε? Το σωστό, αυτό που πρέπει. Καλό. Όλοι το σωστό μου λένε ότι κάνουν. Αλλά περιμένω τώρα την κάλπη την Κυριακή. Κοιτάξτε, εμείς το τεκμηριώνουμε κιόλας. Δηλαδή, η εθνική δημιουργία έχει μαλλιάσει η γλώσσα της να λέει ότι πρέπει πριν να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε κάτι δεξιό, κάτι αριστερό, να φτιάξουμε κράτος. Δεν υπάρχει κράτος δυτικό στην Ελλάδα, το οποίο να λειτουργεί, το οποίο να μην χρειάζεται τον υπουργό να παίρνει τηλέφωνο τον υπάλληλο και να του λέει «Σε παρακαλώ, ξεκόλα αυτή την υπόθεση». Το οποίο να σου δίνει απαντήσεις όταν είσαι πολίτης, να σηκώνουν τα τηλέφωνα, να υπάρχουν μηχανισμοί αξιολόγησης, να επιβραβεύονται οι καλοί δημόσιοι υπάλληλοι, να φεύγουν αυτοί που δεν κάνουν για τη δουλειά. Αυτό πρέπει να το φτιάξουμε. Δεν έχουμε. Και ο Θεός να γίνει πρωθυπουργός, η Ελλάδα είναι μη κυβερνήσιμη. Το απέδειξε περίτρανα η τραγωδία των Τεμπών, όπου όλες οι παθογένειες του ελληνικού κράτους παρουσιάστηκαν στην χειρότερη μορφή τους, δηλαδή στη συνήθη μορφή τους. Και ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει «Θέλω ισχυρή εντολή για να σαρώσω τις παθογένειες του δημοσίου». Δεν είχε ισχυρή εντολή το 19, θα ρώταγα εγώ. Και ποιες παθογένειες δεν σάρωσε και με ποιο τρόπο θα τις σαρώσει. Είναι εύκολο, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, συμφωνούμε. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε κάτι, το τι είναι το κράτος το λέμε οι πολίτες μεταξύ μας κάθε μέρα. Αγανακτισμένοι. Αλλά είναι εύκολο να γίνει αυτό που λέτε? Από τα κόμματα τα οποία στηρίζονται στις παθογένειες, προφανώς δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, μια παθογένεια του δημοσίου είναι να διορίζονται επικεφαλής δημόσιων οργανισμών, νοσοκομείων, του ΟΣΕ, ξέρω εγώ, των ΔΕΚΟ, αποτυχημένοι βουλευτές και παιδιά του κομματικού σωλήνα. Αυτό είναι εύκολο να αλλάξει αν κυβερνούσε η Εθνική Δημιουργία. Διότι δεν έχουμε κανέναν τέτοιον και διότι οι άνθρωποι που έρχονται μαζί μας έρχονται ακριβώς επειδή έχουμε τον στόχο να βάλουμε μάνατζερς σε αυτούς τους οργανισμούς. Η Νέα Δημοκρατία όμως πώς θα το αλλάξει όταν όλοι όσοι πηγαίνουν για να μπουν στα ψηφοδέλτια τους σκέφτονται και πιέζουν μετά τις εκλογές ότι ξέρεις, αν δεν εκλεγώ σε κάποια θεσούλα θα βολευτώ, κάποια θεσούλα αρκομιστίας, διοικητής, υποδιοικητής, τέλος πάντων 2-3-4 χιλιαρικά και θα τα βγάζω το μήνα. Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολο διότι τα κόμματα πρέπει να πάνε κόντρα στο πελατειακό τους μηχανισμό. Ας πούμε ότι αύριο το πρωί κυβερνάτε τη χώρα, κερδίζετε τις εκλογές, έχετε 150 βουλευτές και ξεκινάτε όλη αυτή την αλλαγή στη δημόσια διοίκηση. Φαντάζεστε και καταλαβαίνετε ότι την Δευτέρα το πρωί θα ξεκινήσει μια απεργία, θα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι στον δρόμο και θα είναι και όλη η αντιπολίτευση μαζί με τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν θα αντέξετε να διοικήσετε, κύριε Τζίμερε. Γι' αυτό τη Δευτέρα το πρωί των εκλογών σας συστήνω να μας κάνετε κυβέρνηση για να δείτε πόσο απλά γίνονται αυτά τα πράγματα όταν κάποιος αποφασισμένος πάρει την εξουσία. Όταν την εξουσία δεν την έχουν δηλαδή πορφυρογέννητοι οι οποίοι δεν θέλουν να χαλάσουν τη ζαχαρένια τους, δεν θέλουν να στεναχωρήσουν καρδιές, μια χαρά περνάνε. Όταν λοιπόν κάποιος πάρει την εξουσία αποφασισμένος, τη Δευτέρα το πρωί θα αλλάξει τον συνδικαλιστικό νόμο, ο οποίος θα έπρεπε να έχει αλλάξει χρόνια τώρα. Να επισημάνω ότι συνδικαλιστικός νόμος είναι ακόμα στην Ελλάδα ο νόμος των πρώτων ετών διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ από το 82. Θα αλλάξουμε λοιπόν το συνδικαλιστικό νόμο και να δείτε τι ωραία έρχονται και κουμπώνουν τα πάντα. Για να είσαι συνδικαλιστής θα εργάζεσαι. Τι κάνει ο συνδικαλιστής τώρα του κρατικού συνδικαλισμού? Απαλλάσσεται από την εργασία. Δηλαδή είναι ένας τεμπέλης, αργόμισθος, ο οποίος πληρώνεται από τα χρήματα του φορολογούμενου, ούτε καν του συνδικάτου. Άρα θα πηγαίνεις στη δουλειά σου. Με τα μνημόνια δεν αλλάξανε αυτά? Δεν βελτιώθηκαν? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ενώ τα μνημόνια το ζητούσαν αυτό για να δείτε τη μεγάλη όχι δύναμη του συνδικαλισμού, την μεγάλη υποταγή του πολιτικού συστήματος στα ντόμπερμαν που ανέθρεψε με σκοπό να του μαντρώνουν τις ψήφους, αλλά τελικά ξεσκίζουν τον ιδιοκτήτη. Θα πιάσει λοιπόν να δουλέψει συνδικαλιστική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο σου. Επίσης, δεν θα σε πληρώνει σόνι και καλά ο δημόσιος υπάλληλος, γιατί τώρα είναι υποχρεωτικό. Από τον μισθό του δημοσίου υπαλλήλου παρακρατείται κάθε μήνα ένα ποσό το οποίο πηγαίνει στο συνδικάτο. Όχι. Αν θέλει να γραφτεί στο συνδικάτο, θα γραφτεί. Αν δεν θέλει, δεν θα γραφτεί. Απλά πράγματα. Επίσης, οι απεργίες θα γίνονται μόνο για υπηρεσιακά θέματα του συγκεκριμένου σωματείου.
Δεν μπορεί να κάνει απεργία η ΑΔΔΗ επειδή διαφωνεί με έναν νόμο. Δεν νομοθετεί η ΑΔΔΗ. Αντιθέτως, η ΑΔΔΗ έχει εκλεγεί και εκπροσωπεί ανθρώπους οι οποίοι όταν ανέλαβαν εργασία στο δημόσιο ορκίστηκαν υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους. Ποιος νομοθετεί? Η Βουλή. Πώς αλλάζει ένας νόμος? Με έναν άλλο νόμο. Από την ίδια Βουλή, από μια άλλη. Δεν αλλάζει με αγωνιστικές κινητοποιήσεις στον δρόμο. Δηλαδή αυτό που έχουμε ακούσει, ο νόμος δεν θα περάσει. Ορκίστηκες υπακοή στους νόμους και λες ο νόμος δεν θα περάσει. Βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την ποινή της οριστικής πάυσης. Απόλυση δηλαδή. Απλά πραγματάκια τα οποία τα νομοθετείς και την άλλη μέρα, όπως ο Ρίγκαν, κάθονται οι πάντες στην καρέκλα τους ή σηκώνονται και φεύγουν από το δημόσιο, δηλαδή τους διώχνεις από το δημόσιο, διότι το υπάρχον σύνταγμα δεν χρειάζεται καμιά αναθεώρηση. Το υπάρχον σύνταγμα προβλέπει 3 αιτίες για τις οποίες κάποιος φεύγει από τη δουλειά του δημοσίου. Πρώτον, να καταργηθεί η οργανική θέση. Δεύτερον, να είναι ανεπαρκής. Και τρίτον, να υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Όμως τώρα, όπως είναι τα πειθαρχικά παραπτώματα, πρέπει κάποιος, ακούστε, να λείπει 22 μέρες συνεχόμενες για να αρχίσει το δημόσιο να σκέφτεται. Εσείς, πού είναι αυτός? Φανταστείτε στο κανάλι σας να λείπει ο καμεραμάν αύριο, να τον πάρει τηλέφωνο και να σας πει: δεν γουστάρω να έρθω. Πότε θα έρθεις, ρε παλικάρι? Την άλλη μέρα θα έρθεις? Ούτε την άλλη θα το σκεφτώ. Θα περιμένατε 22 μέρες να λείπει αδικαιολόγητα κάποιος για να τον απολύσετε ή για να πάρετε κάποιον άλλον? Ούτε μισή ώρα δεν γίνεται αυτό στον ιδιωτικό τομέα. Ούτε μισή ώρα δεν γίνεται, ακριβώς. Επομένως, πώς γίνεται στο δημόσιο να λείπει κάποιος 22 μέρες και κανένας να μιλάει? Τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτόν θα κάνω? Σε μια ιδιωτική επιχείρηση μπορείς να λειτουργήσεις έτσι, λοιπόν? Στο δημόσιο δεν είναι η επιχείρηση ιδιωτική. Είναι η ιδιωτική επιχείρηση όλων των Ελλήνων. Το δημόσιο πληρώνεται από τους δικούς μας φόρους. Εγώ πληρώνω κάποιον λοιπόν για να πηγαίνει στη δουλειά και να μου αποδίδει έργο. Δηλαδή θέλω να ξέρω η δουλειά που έκανε σε τι με ωφέλησε, διότι πληρώνεται από τον ιδρώτα μου. Όταν πήγα χθες στην ΕΡΤ για να γράψω τη συνέντευξη αυτή, η οποία προβλήθηκε μία μετά τα μεσάνυχτα και εξαφανίστηκε, δεν ξέρουμε πού είναι, είχαν μπερδευτεί και με στείλαν στο ένα κτίριο, στη Μεσογείο, μετά με στείλαν στο άλλο, στην Κατεχάκη, και κανένας δεν ήξερε πού γράφω. Πήρα λοιπόν τον υπεύθυνο και του λέω: τι έγινε, παλικά? Δηλαδή έτσι κάνει, ας πούμε, με όλους τους ανθρώπους? Άσε το αρχηγό του κόμματος. Αν κάποιος έρθει και μια συνέντευξη ψάχνει τα κτίρια, ας πούμε, και λέει: τι γίνεται, φωνάζει, είναι κανένας εδώ? Ναι, έδωσα εντολή σε κάποια για να αναλάβει την υποδοχή. Σε ποια? Πες μου το όνομα. Τι θα μου κάνεις την ανάκριση? Αυτό σημαίνει προσωποποίηση της ευθύνης. Το δημόσιο δεν υπάρχει. Δηλαδή, ποιος είναι υπεύθυνος που έβαλε την ταμπέλα πίσω από το δέντρο και δεν φαίνεται? Τα φανάρια της τροχιάς πίσω από το δέντρο και δεν φαίνεται? Ποιος είναι υπεύθυνος που έπρεπε να κλείσει τη λακκούβα και έπεσε ο άλλος μέσα και σκοτώθηκε? Ποιος έχει όνομα? Το ελληνικό δημόσιο δεν υπάρχει αυτό το όνομα. Και επειδή είμαι 9 χρόνια στην περιφέρεια Αττικής, το πιο τραγικό είναι ο απίστευτο αργός ρυθμός με τον οποίο γίνονται οι δουλειές στο δημόσιο. Δηλαδή είναι σαν να σας λέει κάποιος να σηκωθείτε από εκεί που είστε και να πάτε μέχρι την πόρτα του στούντιο μέσα σε 10 ώρες. Καταλαβαίνεσαι. Δηλαδή κάτι το οποίο μια ιδιωτική επιχείρηση το κάνει, ένα μηχάνημα, ας πούμε, θα το αντικαταστήσει μέσα σε μερικές ώρες, άντε την επαύριο το πρωί. Στο δημόσιο μπορεί να πάρει μήνες και χρόνια. Το είδατε στα τέλη. Τόσα χρόνια προσπαθούσαν να βάλουν σύστημα ασφαλείας και δεν το είχαν καταφέρει. Αυτές είναι οι παθογένειες του δημοσίου, και μετά συζητήσουμε ποιο είναι το αριστερό πρόγραμμα και ποιο είναι το δεξιό. Εάν συνεργάζεστε με τον κύριο Κρανιδιώτη, εάν καταφέρετε και περάσετε, έχουμε απλή αναλογική, το 3%, υποθέτω ότι στηρίζετε την ιδέα της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα. Και χρειαζόταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη 5 ή 10 βουλευτές για να πιάσει τους 151. Θα πάτε? Προσέξτε, η απλή αναλογική είναι ένα σύστημα για προηγμένες χώρες. Βεβαίως το εκλογικό σύστημα διαμορφώνει και εκπαιδεύει και τους πολιτικούς και τους πολίτες. Δηλαδή όταν έχεις ενισχυμένη αναλογική και θες πάντα αυτοδύναμες κυβερνήσεις, ποτέ δεν θα δημιουργηθεί κουλτούρα συνεργασιών. Στη Δανία εδώ και 100 χρόνια υπάρχουν πάντα κυβερνήσεις συνεργασίας, και στην Ολλανδία επίσης, διότι εκεί τα κόμματα
Δεν προσπαθούν το ένα να ροκανίσει το άλλο για να τον γκρεμίσει και να πάρει αυτή τη θέση του. Αλλά έχουν προγραμματικές θέσεις και συγκλίνουν εκεί. Εμείς στην Εθνική Δημιουργία, θα σας απαντήσω, αλλά έχει σημασία αυτό, έχουμε πει ότι για να πάρει κάποιο μέρος στις εκλογές, αν νομοθετούσαμε εμείς να πάρει ένα κόμμα μέρος στις εκλογές, δεν θα έπρεπε να δώσει λεφτά όπως γίνεται τώρα. Διότι τώρα σου ζητάει το σύστημα και σου λέει πλήρωσε 50.000 ας πούμε ως κόμμα και υποψήφοι για να πάρετε μέρος στις εκλογές. Δηλαδή για να ασκήσω το υπέρτατο δημοκρατικό δικαίωμα του εκλέγεστε με βάζει να πληρώσω. Όχι. Θα έπρεπε να υπάρχει ποιοτικό κριτήριο. Δηλαδή θα καταθέσεις 10 πλήρη νομοσχέδια στον Άριο Πάγο και μετά θα σου δοθεί η άδεια. Δεν σου λέω τι θα λένε τα νομοσχέδια. Τα 10 πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνεις αν γίνεις κυβέρνηση. Απλό δεν είναι. Δεν είναι και δίκαιο ώστε να ξέρουμε, να κρίνουμε τι έχει, τι σκέφτεται ο ένας και τι σκέφτεται ο άλλος. Σήμερα λοιπόν όλοι έχουν κλειστά τα χαρτιά του. Εμείς λέμε ότι αν βγούμε στη Βουλή, όχι σε αυτή τη Βουλή, στη μεθεπόμενη, γιατί δεν θα γίνουν. Δηλαδή οι εκλογές αυτές, το πιθανότερο κατά 99,9% είναι να μην αναδείξουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Άρα στις 40 μέρες θα πάμε σε άλλες εκλογές με ενισχυμένη αναλογική. Σε εκείνη λοιπόν τη Βουλή. Η Εθνική Δημιουργία έχει τρεις επιλογές. Η μία είναι αν χρειάζονται οι ψήφοι της, ας πούμε, αν χρειάζονται οι βουλευτές της. Η μία είναι να λέει όχι σε όλα. Άρα θα πάμε σε επόμενες εκλογές. Και σε ξανά επόμενες. Και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα τελειώσει. Πώς θα τελειώσει? Με εμάς ως κυβέρνηση δεν νομίζω να το θεωρεί κάποιος πολύ πιθανό. Θα τελειώσει όταν ο απεικτισμένος πολίτης πει: άντε, να ψηφίσω. Θα κυβερνήσουν να τελειώσει η υπόθεση, έτσι. Όπως έγινε το 1991, τις συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις επίβλεψης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η άλλη επιλογή είναι να αφήσεις κάποιον, γιατί έχει παρεξηγηθεί η έννοια της ψυχοανοχής, να αφήσεις κάποιον να σχηματίσει κυβέρνηση, να μην τον ρίξεις δηλαδή. Διότι αυτά που λέω σε εσάς και αυτά που λέμε από τα social media, θέλουμε να τα λέμε μέσα στη Βουλή. Για να τα λέμε μέσα στη Βουλή πρέπει να υπάρχει Βουλή, πρέπει να λειτουργεί η Βουλή, άρα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Την κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας εμείς έχουμε σκοπό να την χορέψουμε στο ψι. Διότι έχει γίνει ένα περίεργο υβρίδιο μεταξύ δημάρχου που εξωτερικού, ποτάμι, ξέρω εγώ, Ισλαμολαγνίας, και θέλουμε να τους εκθέτουμε φέρνοντας νομοσχέδια στη Βουλή ώστε να τους αναγκάζουμε να πάρουν θέση. Καμιά σχέση με φιλελεύθερη εικόνα που παρουσιάζουν. Άρα μπορεί εκείνη τη μέρα ας πούμε να απουσιάσουμε από τη Βουλή για να πάρει τη δηλωμένη ώστε μετά να έχουμε τη δυνατότητα να ασκούμε αυτή την αντιπολίτευση η οποία θα είναι επικοδομητική. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ να ήταν ας πούμε κυβέρνηση θα κάνουμε αυτό που κάνουμε στην περιφέρεια Αττικής 9 χρόνια τώρα. Αυτά τα νομοσχέδια, δηλαδή τις εισηγήσεις της περιφέρειας εν προκειμένου τις οποίες συμφωνούμε, υπερψηφίζουμε, αυτές με τις οποίες διαφωνούμε, τις καταψηφίζουμε, έχοντας πάντα αντιπρόταση. Για να ξεφύγουμε από την πρόσληψη της πολιτικής διαμάχης ως Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Δεν είναι αυτό η πολιτική. Η πολιτική είναι να βλέπεις ένα κείμενο και να μην κοιτάς ποιος το έγραψε. Αλλά να βλέπεις αν συμφωνείς με το περιεχόμενό του. Και αν θες να το βελτιώσεις με τις δικές σου προσθήκες. Φέρνουμε λοιπόν έναν καινούριο πολιτικό πολιτισμό, ο οποίος θέλουμε να επεκταθεί σε όλα τα κόμματα. Γιατί μέχρι τώρα τα κόμματα είναι ένα είδος πολιτικού χουλιγανισμού, με τον οποίο προφανώς διαφωνούμε. Μάλιστα. Στο Βόλο πότε ήρθατε τελευταία φορά, θα έρθετε τώρα τις επόμενες μέρες καθόλου? Όχι, δεν θα έρθω, διότι δεν υπάρχει χρόνος. Αύριο είναι η διακαναλική συνέντευξη το μεσημέρι. Την Τετάρτη είναι η τελευταία μας εκδήλωση στο Σεράφιο, στο κέντρο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Και μετά μένουν οι τελευταίες μέρες μετά τις εκλογές. Ελπίζω να έρθω για διακοπές του καλοκαίρι. Επειδή βρήκανε συμμαθητή σας προχθές έξω από ένα σχολείο, σε ποιο σχολείο πηγαίνατε? Στο δεύτερο Λύκειο Αρένο. Στο δεύτερο. Στο έκτο δημοτικό αρχικά και μετά στο δεύτερο Λύκειο Αρένο. Μάλιστα. Καλή δύναμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Τζίμερε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.